Και να περάσουμε, Ανέστη, και στο τελευταίο Ναι, θέμα, ναι. που είναι για το καλυμμένο κόστος που προέρχεται. Υπάρχει ένα τεράστιο καλυμμένο κόστος, σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε ο ΦΑΟ, Ναι. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ο οποίος καλύπτει 154 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν μίλησε για ένα τεράστιο καλυμμένο κόστος από την παγκόσμια αγορά τροφίμων και γεωργίας που φτάνει μεταξύ 10 και 15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και τι είναι αυτό το καλυμμένο κόστος όταν λέμε? Προκύπτει κυρίως από την ανθυγιεινή διατροφή, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία έχουν υψηλά λιπαρά, υψηλές ποσότητες ζάχαρης, τα οποία προκαλούν διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και παχυσαρκία. Ναι. Οπότε αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλυσιδωτές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι αρρωσταίνουν, χάνονται ώρες εργασίας, μειώνεται η παραγωγικότητα. Επίσης υπάρχει αντίκτυπος και στο περιβάλλον με τους αυξημένους ρήπους, με τη μεγάλη χρησιμοποίηση, με τη μεγάλη χρήση μάλλον μεγάλων ποσοτήτων νερού, και στην κοινωνία μέσω της φτώχειας των εργαζομένων που δουλεύουν στον αγροτικό τομέα. Και Έτσι. Βέβαια αυτό πλήττει περισσότερο τις χώρες που έχουν χαμηλό εισόδημα. Και με την ευκαιρία να πούμε και για αυτή την απεργία που γίνεται και στο Μπαγκλαντές, μία από τις πιο φτωχές περιοχές του πλανήτη, όπου εκεί εργαζόμενοι μιλάμε για 3 δολάρια την ημέρα. Μιλάμε για ένα μισθό 75 δολάρια που προσπαθούν να ζήσουν, έτσι. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι υπάρχει και σε άλλες χώρες. Εντάξει, δεν λέμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Εμείς εδώ ήδη είμαστε η τέταρτη χειρότερη στην Ευρώπη σε επίπεδο μισθών, έτσι να το λέμε αυτό. Αλλά και σε άλλες χώρες, Έφη, πόσο χαμηλά είναι τα εισοδήματα και πώς προσπαθεί ο κόσμος να ζει σε αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με τόσο χαμηλά εισοδήματα. Έτσι είναι, Ανέστη.